Λες θα την πάρουμε τη μάχη, ε? Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, τα παιδιά. Καλησπέρα σας. Πώς ονομάζετε το γκρουπ σας, έχει όνομα? Είμαστε η Men Belly Dance Team. Μάλιστα. Βγάζει νόημα. Και πόσο καιρό είστε αυτή η ομάδα, πότε? Ασχολούμαστε με το κομμάτι του Oriental τα τελευταία 5 χρόνια. Γενικότερα όμως ασχολούμαστε όλοι με το χώρο, με όλα τα είδη. Σε διεθνές επίπεδο και σε ελληνικό. Εννοείται. Διεθνείς χορούς και ελληνικούς, όχι πάντα σε όλες τις χώρες. Ακριβώς, λατινοαμερικάνικους κυρίως. Πώς βρεθήκατε και αποφασίσατε να κάνετε αυτό το οποίο είναι χαριτωμένο, το κάνετε καλά και γι' αυτό βγαίνει και πιο χαριτωμένο και πιο αστείο. Το ότι γέλασε και μου δημιουργήσατε καλή διάθεση δεν ήταν ότι κάνατε κάτι που δεν ήταν ωραίο, αλλά ήταν τόσο κόντρα ότι είστε εσείς έχετε όλοι μουσια. Ήσασταν πάρα πολύ σοβαροί και πάρα πολύ αυστηροί και κάνατε μια κίνηση και ένα χορό που δεν την έχουμε δει ποτέ από μια αντρική ομάδα. Τίνος ήταν η ιδέα? Καταρχάς, ασχολούμαστε, όπως σας είπα, όλοι με το χορό. Γενικότερα, το Oriental είναι ένας χορός ο οποίος μας αρέσει πάρα πολύ όσον αφορά την ιστορία του σαν folk, όσον αφορά τα ακούσματά του. Και γενικότερα, είχαμε την επιλογή, ας πούμε, και μαζί με τη δασκάλα μας, ας πούμε, να το αναπαράγουμε. Δηλαδή, δεν το κάνατε από χιούμορ αυτή την ομάδα? Όχι, είναι σοβαρό. Είναι αγάπη για το Oriental. Αγάπη για το Oriental. Για το χορό γενικότερα, ως επιτοπλίστων. Και με αυτόν τον τρόπο θέλουμε κιόλας να δώσουμε την έμπνευση στον κόσμο να ξεκινήσει να ασχολείται με το κομμάτι του χορού γενικότερα. Αλλά και το Oriental είναι ένας χορός ο οποίος, πέρα από κάθε στερεότυπο που επικρατεί ότι είναι καθεαυτού γυναικείος χορός, έτσι θέλουμε να δείξουμε ότι ο χορός δεν έχει φύλο, δεν έχει ηλικία, είναι για όλους. Και σαφέστατα το Oriental είναι ένας χορός ο οποίος στοχεύει και στο σώμα, στον αυτοέλεγχο, στην απομόνωση του σώματος. Τεχνικά μας βοηθάει και για όλους τους υπόλοιπους χορούς που κάνουμε. Και σαφέστατα, επειδή είναι χορός, βοηθάει πάρα πολύ και ψυχικά τον άνθρωπο και ψυχολογικά, αν θέλετε, αλλά και πνευματικά. Άρα είναι και για άντρες. Είναι ένας τρόπος να εμπνεύσουμε και τους άντρες να ξεκινήσουν αυτό το κομμάτι. Δηλαδή. Πάντως γνωρίζετε ότι υπάρχει το στερεότυπο ότι. Σαφέστατα, ότι για σαφέστατα. Τον περισσότερο κόσμο. Μόνο που βγήκατε και χορεύσατε το Oriental, στην αρχή, όπως είπε και η Μαρία, το πρώτο συνέστημα είναι το χιούμορ. Το κάνω από χιούμορ, γνωρίζετε το στερεότυπο. Γι' αυτό και το τηρήσαμε έτσι με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να περαστεί ότι αντιμετωπίζουμε με την ίδια σοβαρότητα όπως αντιμετωπίζουμε κάθε χορό, έτσι αντιμετωπίζουμε και το συγκεκριμένο αλλά, κομμάτι. Όπως είπες και εσύ, είναι και αντρικός. Σαφέστατα, ακριβώς, ακριβώς. Μπορώ να κάνω κι εγώ δηλαδή. Σαφέστατα. Τέλεια. Το παραγωγή μουσική. Δηλαδή. Κάτσε λίγο. Ελάτε, ελάτε, ελάτε. Βλέπω τόσο καιρό τις χορεύτριες, τις Oriental που το κουνάνε και δεν ήξερα τι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Λοιπόν, πώς το όνομά σου? Γιώργος. Γιώργο, Γιώργο, γεια σου παιδιά, τι κάνετε? Εφόσον λοιπόν είναι αντρικός ο χορός, θα ήθελα κι εγώ ως άντρας να το δοκιμάσω. Έχουμε τα χεράκια μας δίπλα στο σώμα μας και ξεκινάμε να κάνουμε περιστροφικές κινήσεις όσον αφορά το ζέσταμα του καρπού. Ας το κρατάει άλλο στο μικρόφωνο για να κάνει τα χεράκια. Το κάνω αυτό πριν κάνω σκουότ. Ακριβώς, ακριβώς.
Όχι, Σάκη μου, έτσι. Τώρα το πας πιο τρυφερά. Μαρία. Λοιπόν. Θα έλα το λίγο κάνει πιο τέλεια. Εσύ. Έλα λίγο πιο εδώ εσύ. Γιώργο, πήγαινε εσύ από εκεί, πήγαινε εσύ από εκεί. Να έχουμε το challenge από εκεί δίπλα στον άνθρωπο. Λοιπόν. Έλα. Πάμε τα χεράκια γύρω-γύρω. Δεν μπορώ, εγώ κουνάω λίγο για το κορμί. Εσύ κουνιέσαι ολόκληρος. Ο Γιώργος έχει... Πότε κουνάμε για το από κάτω λίγο το... Πάμε, μην είσαι ανησυχή, περίμενε, μισό λεπτό. Την ανάρτηση πότε τη βάζουμε μέσα στο παιχνίδι. Χαλαρώνουμε τα γόνατά μας και πάμε. Αριστερό πότε να κάνουμε ένα πι και θα πούμε. Αριστερό μπροστά, δεξί πλάι, αριστερό πίσω και τα χέρια πάνω. Και πάμε, δεξί. Δεξί, πλάι, δεξί πίσω, πάνω. Αριστερό μπροστά. Πάμε πλάι. Πάμε πλάι. Αριστερό πίσω, χέρι πάνω. Τεντωμένο χέρι. Και δεξί. Το βλέμμα είναι, το βλέμμα, παιδιά, το βλέμμα. Μυστήριο. Πάντα. Ναι, αλλά εδώ το από κάτω, την ανάρτηση δεν την κουνάμε. Ωραία, πάμε λοιπόν να χαμηλώσουμε. Μπορεί αυτό να κάνουμε για να προχωρήσουμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν. Χούλα χουπ. Χαλαρώνουμε τα γόνατα και αρχίζουμε. Βάζουμε μέσα τη λεκάνη. Ναι. Αριστερά, πίσω, δεξιά. Ωραία, 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 ωραία. Αυτό είναι αργέτο, Γιώργο, είσαι έτοιμος. Παραγωγή μουσική. Ας το μικρόφωνο μόνο χορεύουμε τώρα. Πάμε λίγο και τώρα μαζί. Καλό είναι αυτό. Μάλιστα! Ευχαριστούμε πάρα πολύ! Είστε πάρα, πάρα πολύ καλός! Το τέτοιο, να είστε καλά! Μπράβο. Το δοκιμάσαμε γι' αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ! Ευχαριστώ. Μπράβο! Τώρα να σου πω κάτι! Θα σου τώρα... πω τι είναι διορθώσεις! Πες, πες! Τώρα καταρχάς, μετά από αυτό τον Oriental χορό, ναι, νιώθω πιο άντρας! Έτσι! Λοιπόν, άκου να δεις τώρα! Στο πρόσωπο εσύ είχες μία σιγουριά ότι το κάνεις πολύ καλά. Αλλά... Ενώ γιατί ο Λιανός είχε, ο Λιανός το, είχε το φόβο ότι μήπως το κάνω λάθος αυτό που έχει Βλαχοπούλου όταν χόρευε στη Σαραντάρα ότι μη χάσω τα βήματα. Για να το σπάσα καθόλου. Ναι, παρόλο που ήταν Lex Day σήμερα, τα πήγες πολύ, πήγες πολύ εγώ καλά. Εγώ θέλω να ρωτήσω τα παιδιά. Εσείς κάνετε χορό από χόμπι ή δουλεύετε σε κάποια σχολή χορού? Κάποιοι από εμάς εργαζόμαστε πάνω στο κομμάτι του χορού. Οι υπόλοιποι σε ερασιτεχνικό επίπεδο και κάποια παιδιά και σε επαγγελματικό. Δηλαδή το χτίζουν για να βγουν αύριο μεθαύριο επαγγελματίες στο κομμάτι του χορού. Αν εμείς πούμε ναι, γιατί μας αρέσατε, τι θα μας παρουσιάσετε την άλλη φορά, πάλι κάτι Oriental? Κάτι ακόμα ίσως πιο εντυπωσιακό και θα κοιτάξουμε να τον πλουτίσουμε κιόλας περισσότερο. Λοιπόν. Ακούστε, εμένα μου αρέσετε πάρα πολύ. Γελάσαμε σε κάποια φάση γιατί μολονότι το κάνατε πολύ σοβαρά, μολονότι ήταν πάρα πολύ σωστό τεχνικά, δηλαδή και συγχρονισμό πολύ ωραίο είχατε, νιώθω, ακόμα και αν δεν το παραδέχεστε, ότι έχει ένα κλείσιμο του ματιού κατά κάποιο τρόπο αυτό που κάνετε. Όχι, μόνο εμείς το εισπράξαμε. Δεν θα το παραδεχτούν, αλλά είμαι σίγουρη κι εγώ. Κούνησε το κεφάλι το νούμερο 4. Τώρα το κουνάει προς τα έτσι, πριν το κούνησε έτσι. Δεν έχει ένα κλείσιμο του ματιού και προς εμάς? Όχι, όχι, όχι. 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 Να σου πω κάτι. Καλά, δεν με νοιάζει, εγώ πέρασα ωραία. Το ότι έχετε όλοι μους είναι κόνσεπτ της ομάδας. Ναι. Όχι, το είχαμε από την αρχή ούτως ή άλλως. Α, έτυχε και κοίταξε, μεν Oriental και να μην παραδέχεστε ότι έχει ένα κλείσιμο του ματιού, σημασία δεν έχει μόνο πώς εσείς το έχετε στο μυαλό σας, αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει το πώς το παίρνει το κοινό. Αν λοιπόν όλοι θεωρούν ότι έχει ένα κλείσιμο του ματιού, τότε. Καλύτερα να το αποδεχτείτε ότι έχει. Και δεν είναι και, δεν είναι και αρνητικό. Είναι πρόσεξε, καλό. Όμως, το ότι είναι... κλείσιμο μόνο. Ναι, δεν κάνανε τίποτα όχι, παραπανίσιο, όχι. Δεν κάνανε τίποτα από τη σωστή γραμμή, από τη σωστή κατεύθυνση. Και έχετε και καλό συγχρονισμό και νομίζω ότι αν αγκαλιάσετε το γεγονός ότι είναι κοντραρόλος αυτό που παίζετε. Το έχουν αγκαλιάσει, ρε. Αν το αγκαλιάσετε. Όχι, γιατί πήρα την αίσθηση ότι όχι, είναι το normal, είναι φυσιολογικό. Έχει ένα κοντραρόλο και είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Τότε θεωρώ ότι μπορεί να πάτε ακόμα πιο μπροστά. Αν λοιπόν ψηφίσουμε...